Ξεκινάμε την εκπομπή μας με ένα αγόρι που ξέρει να βάζει στόχους και να μας συμπαρασύρει να κάνουμε το καλό. Ο Μιχάλης Μανολιούδης είναι αθλητής τριάθλου και με τη συμμετοχή του στο Ironman της Ελβετίας στις 10 Ιουλίου μας καλεί να βοηθήσουμε στον στόχο του να συγκεντρωθούν χρήματα για την κατασκευή γηπέδου βόλεϊ στο Λύκειο Αρκαλοχωρίου. Όταν έχω απέναντί μου έναν αθλητή, ο οποίος ασχολείται με το τρίαθλο, για μένα φαντάζεται τουλάχιστον 3 μέτρα ύψος, υπεραθλητής, υπεράνθρωπος, υπερ, όλα. Θέλω να μου πεις, Μιχάλη μου, πού βρίσκεις όλη αυτή τη δύναμη, ώστε να πας να τρέξεις έναν μαραθώνιο, να κάνεις και ποδήλατο μερικά πολλά χιλιόμετρα, να κάνεις και κολύμπι άλλα μερικά χιλιόμετρα. Κοίταξε να δεις, αυτό είναι κάτι που το χτίζεις με τα χρόνια, δηλαδή δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες θα κάνω όλες αυτές τις αποστάσεις, γιατί πολύ απλά το πιθανότερο να σημαντεύεις κάποιο ασθενοφόρο, δηλαδή δεν είναι... Και στην αρχή της διαδρομής μάλιστα. Ναι, και εγώ όταν θυμάμαι την πρώτη φορά που είδα το συγκεκριμένο αγώνα και τις συγκεκριμένες αποστάσεις, μάλιστα ήταν ακόμη πιο μεγάλο αυτό που είδα, γιατί ήταν κάπου πριν 10 χρόνια πριν, που ήταν η ιστορία ενός μπαμπά του Dick Hoyt, ο οποίος ξεκίνησε να το κάνει γιατί είχε ένα παιδί το οποίο είχε κάποια εγκεφαλική παράλυση και πήγανε αρχικά σε ένα αγώνα τρεξίματος και του είπε το παιδί του ότι είναι ο μόνος αγώνας, αισθάνθηκε πραγματικά ελεύθερος και σαν να μην έχει παράλυση. Οπότε επειδή ξεκίνησαν να παίρνουν μέρος στους αγώνες, ξεκίνησαν να κάνουν αποστάσεις και φτάσανε να κάνουν το Ironman, την απόσταση ολόκληρη. Οπότε και εγώ θυμάμαι δηλαδή, να το έχω δει αυτό σε ένα απόκομα εφημερίδας και να λέω δεν γίνεται και αυτά και σέρνω στο παιδί του μαζί. Το κίνητρο ήταν πάρα πολύ ισχυρό προφανώς για αυτόν τον μπαμπά. Ναι. Είναι και για κάθε αθλητή. Γιατί, καταρχάς να εξηγήσουμε όταν λέμε Ironman. Τι ακριβώς εννοούμε, σε ποια αθλήματα αναφερόμαστε, γιατί είπαμε τριάθλο, αλλά να τα πούμε πολύ ξεκάθαρα και να μιλήσουμε και για αποστάσεις. Το Ironman είναι πρακτικά, είναι ό,τι είναι ο μαραθώνιος για κάποιον που κάνει τρέξιμο. Δηλαδή είναι για αυτόν που κάνει τρίαθλο, είναι ο μεγάλος στόχος, κάτι που το έχει στην άκρη του μυαλού του, είναι το όνειρό του. Οπότε και για μένα που ξεκίνησα πριν 2 χρόνια, περίπου 2,5 να κάνω τρίαθλο, στην άκρη του μυαλού από την αρχή υπήρχε το Ironman. Το Ironman είναι κολύμπι 3,8 χιλιόμετρα, 180 χιλιόμετρα ποδήλατο και ένας μαραθώνιος μετά, 42,2 χιλιόμετρα. Συνεχόμενα όλα αυτά, αλλάζεις απλά ρούχα 5 λεπτά και συνεχίζεις. Τον εξοπλισμό σου αντίστοιχα, τέλος πάντων, το ποδήλατό σου, το σκουφάκι σου, τη μάσκα σου και την ψυχή σου. Καλά, ναι, αυτό πρέπει να είναι το πιο συγκροτημένο που πρέπει να έχεις και επειδή είναι ακριβώς πολύ ωραίος αγώνας, για μένα είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι του αγώνα, γιατί όλη η προπόνηση, η σωματική, οτιδήποτε έχεις κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, πρέπει να έχεις την ψυχική συγκρότηση. Να μείνεις ήρεμος και να έχεις και υπομονή και επιμονή σε όλο τον αγώνα, γιατί είναι, όπως είπαμε, πάρα πολλές ώρες. Εσένα ο αγώνας που έρχεται είναι ο πρώτος σου αγώνας full Ironman, δηλαδή όλες οι αποστάσεις full. Ναι, ναι, ναι. Σε full Ironman είναι ο πρώτος. Μέχρι τώρα έχω κάνει 2 τις μισές αποστάσεις, το Σεπτέμβρη στην Πολωνία και τον Οκτώβρη στην Ελλάδα είναι, στο Κώστα Ναβαρίνο. Αυτή τη φορά, δεν ξέρω για τα προηγούμενα τι έκανες, αλλά αυτή τη φορά, εκτός από την ψυχή σου, την προετοιμασία σου και όλη τη συγκρότηση και τη σωματική και την πνευματική, έχεις και ένα εξαιρετικό κίνητρο. Αποφάσισες να κάνεις crowdfunding, να όσο εσύ προετοιμάσαι και πηγαίνεις σε αυτόν τον αγώνα, να κινητοποιήσεις και άλλο κόσμο, να συγκεντρώσετε χρήματα για να βοηθήσετε σε μια πάρα πολύ ωραία δράση που θα λάβει χώρα στο Αρκαλοχώρι. Φαντάζομαι μετά τον σεισμό του περασμένου έτους πια, που μείναμε όλοι έκπληκτοι με τη δύναμη της φύσης και την καταστροφική της μανία, όλοι θέλουμε με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε. Εσύ όμως το κάνεις και στην πράξη αυτό. Ναι, έτσι είναι, γιατί όταν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο που έκανα τα half iron που είπαμε και πριν, εκεί συνέπεσε και ο σεισμός, οπότε εκείνη την περίοδο ήταν και σκέψη μου να κάνω και τον μεγάλο αγώνα, χωρίς να έχω ακόμα πάρει κάποιο εισιτήριο να ξέρω πού θα πάω. Και επειδή υπήρχε και στην άκρη του μυαλού μου από πριν ότι αν κάνω ένα full αγώνα, θα ήθελα να κάνω κάτι φιλανθρωπικό ή να δώσω κάτι πίσω σε αυτά που νιώθω ότι μου έχει δώσει με ένα αθλητισμό. Οπότε όταν έγινε αυτό στο Αρκαλοχώρι, και επειδή έχω να δέσω με το Αρκαλοχώρι λόγω και του αγώνα, από εκεί έχει ξεκινήσει βασικά. Δεν έχω κάποιο. Δεν κατάγεσαι, δεν έχει συγγενείς εκεί. Τίποτα. Αλλά είσαι και εσύ από τα παιδιά που έτρεξαν, κάνουν τον ημιμαραθώνιο τόσα χρόνια κάτω. Από εκεί, δηλαδή πηγαίνω από την πρώτη χρονιά που γίνεται, τρέχω, έχω γνωρίσει τα παιδιά, τους ξέρω, είχα μιλήσει και μετά το σεισμό με αρκετά από αυτά. Οπότε με το που έγινε ο σεισμός και εγώ αποφάσισα ότι θα πάω μέρος σε έναν αγώνα full Ironman,
αποφάσισα ότι θα κάνω κάτι για το αργαλοχώριο. Τότε δεν ήξερα ακόμα τι. Απλά είπα ότι θέλω να βοηθήσω όπως και να είναι, ενώ πιο ενεργά, δηλαδή να μαζέψω λεφτά για κάποιο σκοπό. Ναι. Γιατί για μένα δεν είναι μόνο. Είναι και το οικονομικό, αλλά αυτό και η οποιαδήποτε βοήθεια λαμβάνει ο κόσμος εκεί, είναι και ότι νιώθει ότι ακόμα οι άλλοι τους σκέφτονται ότι. Το νιάξιμο. Το νιάξιμο, αυτό ναι. Ακριβώς. Έτσι το βλέπω δηλαδή και εγώ στην πραγματικότητα. Και δεν μαζεύεις απλά χρήματα. Υπάρχει ένας στόχος. Ναι. Έχετε ένα στόχο να φτιάξετε κάτι πάλι αφορά στον αθλητισμό. Ναι, αυτό έγινε πάλι το τελευταίους δύο μήνες που ξαναμίλησα με τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αργαλοχωρίου, που είναι που διοργανώνει τον ημαραθώνιο που είπαμε πριν. Τους είπα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι που να έχει αθλητική σκοπιά, να έχει αθλητική σκοπιά και να αφορά τα παιδιά, γιατί γενικά τα αγαπάω. Οπότε κατευθείαν μιλήσαμε με το σχολείο, μας είπαν ότι δεν υπάρχει γήπεδο βόλεϊ και από ό,τι έμαθα μετά δεν υπάρχει γενικά γήπεδο βόλεϊ στο Αργαλοχώρι. Δηλαδή ούτε ανοιχτό ούτε κλειστό. Οπότε μ' άρεσε η ιδέα, τέριαζε. Και είπαμε να κάνουμε αυτό, να αρχίσουμε να συγκεντρώνουμε χρήματα για να φτιάξουμε ένα γήπεδο βόλεϊ στο Αργαλοχώρι. Ο χώρος υπάρχει, δηλαδή είναι κάτω, έχει τσιμέντο, είναι μια αυλή σχολείου ουσιαστικά που έχει το χώρο. Και εμείς πρέπει να μπει από πάνω το δάπεδο του βόλεϊ, να φτιαχτεί το φιλέ και να το διαμορφώσουμε ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί. Πρακτικά, η όλη διαδικασία πώς έχει, πώς δηλαδή κάποιος που μας ακούει μπορεί να βοηθήσει στο στόχο αυτό που έχεις βάλει. Ναι, τη διαδικασία αυτή την κάναμε online για αυτό το λόγο, για να είναι προσβάσιμο στον καθένα εύκολο. Γίνεται και να υπάρχει και διαφάνεια απόλυτη. Και διαφάνεια και προφανώς μετά ό,τι γίνει θα. Και γι' αυτό το λόγο. Εγώ, επειδή δεν έχω ασχοληθεί ξανά με κάτι τέτοιο, ήθελα να το κάνω και με το Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αργαλοχωρίου και γι' αυτό το λόγο που είπες, τη διαφάνεια. Γιατί είναι ένας σύλλογος που έχει γνωστό φιλανθρωπικό έργο και δεν θα έχει κάψει την υπόνοια ότι. Κάπου πάνε τα λεφτά. Κάπου πάνε σκοτεινά και δεν ξέρουμε. Άσχετα ότι εγώ ξέρω ποιος είμαι και ότι μετά προφανώς όλα θα γίνουν με τιμολόγια και οτιδήποτε σχετικό. Ναι. Και η πλατφόρμα που κάνουμε την καμπάνια είναι από το gogetfunding.com. Υπάρχει link και στη σελίδα μου στο Instagram και στο Facebook, όποιος θέλει να με βρει. Αυτό είναι πιο εύκολο. Ας πούνε λοιπόν στη σελίδα σου στο Facebook ή στο Instagram και από εκεί πέρα θα δουν ανάλογο πώς το που λες, ενημερώνεις ότι παιδιά κάνουμε αυτό, όποιος θέλει να συνεισφέρει ή το πολύ λίγο ή το πολύ, δεν έχει σημασία. Δηλαδή μπορείς να βάλεις από 1 ευρώ που λέει ο λόγος μέχρι 100.000 ευρώ, λέμε τώρα. Ο στόχος είναι πολύ πιο μικρός φυσικά, το συνολικό ποσό που θέλετε να συγκεντρώσετε και τη στιγμή που φτάσετε στο ταβάνι σταματάει η καμπάνια, δεν συνεχίζει να μπαίνει χρήμα στο κουμπαρά. Όχι, όχι. Εμείς έχουμε αυτό τον σκοπό που ξέρουμε ότι χρειάζεται για τη χρηματοδότηση του γηπέδου, γιατί έχουμε τις αντίστοιχες προσφορές που ξέρουμε το κόστος για να φτιαχτεί το γήπεδο. Και γι' αυτό το λόγο τρέχουμε την καμπάνια που σε μεγάλο βαθμό συνδιοργανώνεται από τον Αθλητικό Σύλλογο Υγείας Αργαλοχωρίου, δηλαδή με τα παιδιά εκεί έχουμε άμεση σχέση και συνεργασία. Και το τρέχουμε με διάφορους τρόπους, με το δίκτυο του καθένας, με φίλους γνωστούς, με χορηγούς που προσπαθούμε να εντάξουμε στην όλη προσπάθεια να βοηθήσουν. Και εδώ κάνουμε εκπομπές, παιδιά. Όποιος μας ακούει μπορεί να κάνει τι θέλει. Μέχρι τις 21 Ιουλίου τρέχει το crowdfunding στην πλατφόρμα. Ναι, και ο αγώνας μέσα που για μένα έχει σκοπό και αυτό. Δηλαδή πιστεύω ότι θα κινητοποιήσει κάποιον και λίγο παραπάνω. Ότι θα δει ότι κάποιος. Δεν είναι ότι απλά ξύπνησα πρωί και είπα «Α, μαζεύω λεφτά για αυτό το σκοπό». Είναι ότι βάζω και τον εαυτό μου στη διαδικασία να παράλληλα με τις προπονήσεις μου να τρέχω και έναν άλλο σκοπό, ώστε να κάνω αυτό που ήθελα, δηλαδή να βοηθήσω τώρα καλοχώρι με τον τρόπο μου, όπως εν τέλει. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό αυτό που λες, Μιχάλη, γιατί και η προσπάθεια που κάνεις για τον αγώνα τον ίδιο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ ένα τρέξιμο πάμε και είναι αρκετά απαιτητικό για κάποιους από εμάς. Πόσο μάλιστα να κάνεις προετοιμασία για να κάνεις μαραθώνιο, αρκετά χιλιόμετρα στο ποδήλατο και κολύμβηση, να βγεις αρτιμελής από όλο αυτό το πράγμα, να τερματίσεις, που σου εύχομαι να τερματίσεις και με καλούς χρόνους μάλιστα, να ζήσεις την εμπειρία και βγαίνεις από το εγωκεντρικό που μπορεί να έχει όλη αυτή η προετοιμασία η αθλητική και πας στο πώς όλο αυτό μπορεί να έχει ένα αποτύπωμα έξω εκεί στην κοινωνία. Ναι, έτσι το βλέπω ακριβώς και εγώ και τον αθλητισμό μέσα μου έτσι τον βλέπω. Είναι κάτι που είχε πει ο Αγγελάκας για τις τέχνες, αλλά εγώ το βλέπω και στον αθλητισμό και είχε πει για τις τέχνες ότι είναι το μοναδικό πράγμα που μπορείς να αλλάξεις κάτι πραγματικά μέσα σου και μετά να έχει ένα αποτύπωμα έξω στην κοινωνία. Όποιο και είναι αυτό, δηλαδή μπορεί να είναι απλά ένας άνθρωπος, μπορεί να είναι 5, μπορεί να είναι 10. Γιατί και για μένα
Ο ημαραθώνιος στο Αργαλοχώρι έτσι ξεκίνησε. Ήταν απλά ένας αγώνας και σιγά σιγά άρχισε να αλλάζει πράγματα. Ο οποίος σε σένα τον ίδιο. Σε μένα και. Και πόσο και στην τοπική κοινωνία και σε όλη την Κρήτη. Ναι, ναι, έχει γίνει διεθνώς. Και πανελλαδικά. Ναι, σωστά. Αγώνας έρχονται από Αυστραλία, από Νέα Ζηλανδία, έρχεται πάρα πολλοί κόσμοι. Οπότε έτσι το είδα και εγώ ότι πώς αυτό το πράγμα που έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα μέσα μου και ψυχικά. Και ειδικά να σου πω την αλήθεια και τώρα με όλο αυτό που περάσαμε την καραντίνα που. Έχει πάρα πολλοί κόσμος επηρεαστεί πνευματικά, ψυχικά. Εμένα αυτό με κράτησε πάρα πολύ δυνατό. Δηλαδή, το πιστεύω, το ναι. Ότι πήγαινα και έκανα τις προπονήσεις μου, το τρέξιμό μου, το ποδήλατο, που σε μεγάλο βαθμό δεν το είχα να απαγορεύσει το ποδήλατο, οπότε μπορούσες να κάνεις. Mm. Ή το κολύμπι και να σε κρατάει πνευματικά, διαυγή και να είναι όλα καλά. Μάλιστα και η απόφασή μου να κάνω Ironman ήρθε μέσα στην καραντίνα. Επειδή κοπήκανε πάρα πολλά πράγματα και λέω: ωραία, τώρα έχω πάρα πολύ χρόνο να προετοιμαστώ. Οπότε μου βγήκε κάπως η ανάγκη αυτό που είπες να εξωτερικεύσω αυτά που μου έχει δώσει ο αθλητισμός και το Αργαλοχώρι. Και εφόσον συνέπεσε και ο σεισμός την περίοδο που εγώ σκεφτόμουν να λάβω μέρος σε έναν αγώνα μεγάλο, ήθελα να κάνω κάτι να το γυρίσω πίσω με τον τρόπο μου. Τώρα και σιγά σιγά αποτυπώθηκε πάνω σε αυτό. Αλυσίδα είναι όλα αυτά, Μιχάλη. Ακριβώς. Αυτό βλέπω. Δηλαδή όταν ξεκινάει να μπαίνει το καλό μέσα στην σκέψη μας και στην πράξη μας. Θα κάνεις το καλό, θα δώσεις το καλό, θα συναντηθεί με το καλό κάποιου άλλου, θα γυρίσει πίσω αυτό που έκανες. Και είναι αυτή η ωραία η ανταλλαγή καλών πραγμάτων, πράξεων, σκέψεων. Και μόνο η σκέψη ότι εσύ θα βρίσκεσαι σε μία άλλη χώρα, στην Ελβετία. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο αγώνας. Θα βρίσκεσαι σε μία άλλη χώρα. Θα ξεπερνάς τα προσωπικά σου όρια, ψυχικά και σωματικά. Αλλά στην άκρη του μυαλού σου ή δεν ξέρω, πολύ ψηλά στο μυαλό σου μπορεί να είναι η επικεφαλίδα, ότι θα σκέφτεσαι αυτή την προσπάθεια και τα παιδιά κάτω στο Αργαλοχώρι, δεν σου δίνει και σε ένα φτερά στα πόδια σου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι αυτό που λέω, όπως το είπες τώρα, ότι νιώθω ότι κι εγώ δεν θα τρέχω μόνος μου, ότι το κάνω και με όλους αυτούς τους ανθρώπους που με στηρίζουν και που θέλω να στηρίξω και που θα έχω στην άκρη του μυαλού μου και όλο αυτό που γίνεται τώρα και το Αργαλοχώρι. Είναι έτσι ακριβώς. Παρότι βρίσκεσαι μόνος σου στον αγώνα μέσα και μόνος σου το περνάς όλο αυτό εντός εισαγωγικών, αλλά στην άκρη του μυαλού σου αυτά που, που σου δίνουν δύναμη εν τέλει και στην προσπάθεια και όταν δυσκολεύεσαι, λες να πεις μέσα σου ότι δεν είμαι μόνος μου σε όλο αυτό, ότι σέρνω και κάποιους ανθρώπους. Και μάλιστα και σε ένα αγώνα που, αν δεν κάνω λάθος, είναι άλλος ένας Έλληνας, δηλαδή δεν έχει συμμετοχή από Έλληνα. Οπότε το νιώθεις όλο αυτό το βάρος ότι. Πας από την Κρήτη, συμμετέχεις, κουβαλάς μέσα σε όλο αυτό τον αγώνα, το Αργαλοχώρι, την καμπάνια που κάνεις, το ότι θες να στηρίξεις και να γυρίσεις πίσω όλο αυτό που κάνεις κι εσύ με τον τρόπο σου. Οπότε σου δίνει έξτρα δύναμη πέρα από αυτή που ήδη έχεις καλλιεργήσει μέσα σου. Γιατί στο τέλος σημαίνει, η καλοσύνη μένει. Είναι αλήθεια. Και αυτό είναι ωραίο γιατί θα ταξιδέψεις αρκετά χιλιόμετρο μακριά από εμάς και θα γυρίσεις πάλι πίσω σαν μπούμεραγκ, θα το δεις. Μιχάλη, τι εύχονται σε ένα τριαθλητή? Καλό και υγιή τερματισμό μάλλον. Μέσα από την καρδιά μου στο εύχομαι. Θα σε παρακολουθούμε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι γερός και δυνατός ό,τι και αν κάνεις.